σας και το ερώτημα. Γραμματικό Γιάννη Μαρία, μέλουσα συνταξιούχος. Κύριε Πρωθυπουργέ, άκουσα προηγουμένως που είπατε ότι θα ματώσετε κι εσείς όπως ματώνει ο ελληνικός λαός και ότι θέλετε να πρωτοτυπήσετε. Χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα αυτό, γιατί εδώ είναι η ευκαιρία σας για να πρωτοτυπήσετε. Υπάρχουν τα καταπιστεύματα των Ελλήνων, τα οποία υπογράφονται οι ισολογισμοί από τον κύριο Παπούλια, τον Αλογοστκούφη, τον Βασιλάκη του 2007. Και θα έχουμε και του 2011 από τον κύριο Βενιζέλο σε λίγο. Αυτά τα καταπιστεύματα λοιπόν λένε ότι η Ελλάδα έχει τρεις. Για ποιο λόγο θα πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση ελεημοσύνης με τους διάφορους Ντάιζεμπλουμ και Μέρκελ και δεν ξέρω πώς λένε. Και σίγουρα, εφόσον είστε πρωθυπουργός της χώρας, γνωρίζετε για αυτά τα καταπιστεύματα και γνωρίζετε ότι αυτό είναι κληρονομικό δικαίωμα των Ελλήνων, όπως έχουν όλες οι χώρες, σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Γνωρίζετε, εδώ σας έχω το ΦΕΚ, το οποίο είναι της εφημερίδος της κυβέρνησης με τον αριθμό 315 και εδώ μέσα η υπογραφή του κυρίου Παπούλια με τα ποσά, η υπογραφή του κυρίου Αλογοσκούφη. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Δεν έχετε καταλάβει. Όχι. Υπάρχουν κάποια αποθέματα. Πού υπάρχουν αυτά? Θα τα μελετήσει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξέρει. Η Μέρκελ το ξέρει και το ξέρει και όλος ο κόσμος. Εσπερισμένα, λοιπόν. Σας φέρνω τα λεφτά, κύριε Πρόεδρε. Σας φέρνω τα λεφτά. Το γνωρίζει όλος ο πλανήτης. Αυτά είναι χρήματα τα οποία... Πάντως τα γνωρίζει όλος ο πλανήτης, αλλά κανείς μας εδώ. Να σας πω κάτι. Κανείς μας. Ο κύριος Βαρουφάκης προημερών στη Βουλή, στο βήμα της Βουλής... Και τι θέλετε να πείτε τώρα, ότι έχουμε τρεις χρήματα και καθόμαστε και μας δέρνουνε? Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι τώρα. Από πού προκύπτει αυτό? Από εκεί προκύπτει, που έχω δώσει τα στοιχεία. Ο κύριος Βαρουφάκης ανέφερε στο βήμα της Βουλής ότι στο Bretton Woods είχε γίνει συμφωνία το 1945 από πάρα πολλά κράτη κατεστραμμένα με τότε Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έβαλε το κάθε κράτος ένα ποσό, που αυτά τα χρήματα... Αυτά δεν είναι του ΣΟΡΑ, είναι άλλα. Όχι, δεν μιλάω για να τα προσθέσουμε δηλαδή στου ΣΟΡΑ. Δεν μιλάω για τον κύριο. Μα όταν έχουμε υπογραφές του Παπούλια και του Αλογοσκούφη... Μα τι υπογράφει ο Παπούλιας? Ο κύριος Τσίπρας... Και ο Παπούλιας που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ήξερε ότι υπάρχουν τα τρεις. Μα πώς δεν τα ξέρει? Και γιατί δεν τα χρησιμοποιούν? Γιατί δεν τα χρησιμοποιούν? Γιατί η Ελλάδα είναι χώρα προς πώληση. Γι' αυτό. Και το ξέρετε πολύ καλά. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ελάτε, το όνομα. Θα είναι ο δικός μας συμβιβασμός, οι δικές μας υποχωρήσεις, στο βαθμό που θα υπάρχει συμφωνία. Μάλιστα. Όχι αν δεν υπάρχει συμφωνία. Είναι σαφές. Ελάτε. Θα πάρετε όταν τα μελετήσει ο Πρωθυπουργός, θα δεσμευτεί να δει αν υπάρχουν αυτά τα τρεις. Απλά να σας πω ότι αυτό που μου δώσατε είναι ένα ΦΕΚ του 1945. Κοιτάξτε, αν υπάρχουν αυτά τα τρεις, να σταματήσετε τη διαπραγμάτευση αμέσως και να δανείσουμε και λίγα στις υπόλοιπες χώρες. Ελάτε παρακαλώ. Λέω... Κυρία, δεν έχετε το λόγο. Παρακαλώ θερμά. Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό για τους υπολείπες σας θέλουν να ρωτήσουν. Μα το πάντα φέρει το θέμα. Και το είπε ο κύριος Πρόεδρος. Γι' αυτό του δώσαμε τα χαρτιά, για να δει αν υπάρχουν αυτά τα τρεις, να βρει τα χρήματα και να δει τι θα κάνει. Ελάτε. Λέγομαι Γιώργος. Δεσμεύομαι εγώ σε εσάς, αν έχει οποιαδήποτε σημασία το χαρτί που δώσατε, να έχετε την απάντησή σας. Όμως και αν δεν έχει καμία σημασία, πάλι θα το πω. Σας ενημερώνω και γι' αυτό. Ελάτε. Λέγομαι...